κατάφερες όμως, πήγες και πολύ καλά. Θέλω να πω δηλαδή ότι θα μπορούσες, δεν ξέρω με τι μπορεί να συνδεθεί μια εταιρεία παραγωγής ή ένας άνθρωπος, αν ο άνθρωπος που του βάζει να κάνει κάτι δεν το κάνει καλά. Ήταν το timing καλό. Mm-hmm. Ήταν το timing καλό γιατί εγώ όταν συνεργάστηκα με την ομάδα του Ατζούνι ήμουν σε μια πολύ δύσκολη επαγγελματικά φάση. Δηλαδή, προσπαθώντας να θυμηθώ τις συζητήσεις που έκανα εκείνο τον καιρό, φεύγοντας από την Ελένη Μενεγάκη με όχι και τόσο καλές συνθήκες. Γιατί, τι εννοείς δηλαδή. Ήταν, κοίταξε, είχα άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Απλά υπήρχε μια διαδικασία ανανέωσης της όλης ομάδας. Δεν θα μπορούσε κάποιος να μου κόψει το συμβόλαιο. Απλά ένιωσα ότι υπήρχε ένα κλίμα το οποίο δεν ήταν τόσο θετικό για μένα. Δηλαδή, ή θα ήμουν στην εκπομπή και θα ήμουν αφανής ήρωας, θα ήμουν κάπου εκτός, δεν θα έκανα πολλά πράγματα. Ή θα έπρεπε να παραμείνω και να κατσικωθώ στο συμβόλαιο μου και να πω: μάγκες, θα με πληρώνετε για άλλο ένα χρόνο, δεν με νοιάζει τι κάνετε κτλ. Εγώ δεν ένιωθα καλά με το δεύτερο σενάριο. Επομένως, όταν αντιλήφθηκα ότι υπάρχει γενικότερα μια αρνητική ενέργεια, το συζήτησα με την Ελένη κατευθείαν και το λύσαμε και έφυγα. Απλά έφυγα μην έχοντας να κάνω κάτι άλλο. Δηλαδή, στο συγκεκριμένο χρονικό. Στο timing το συγκεκριμένο, ήμουνα πάρα πολύ ανασφαλής. Δηλαδή, θυμάμαι να κάνω συζητήσεις ότι, οκ, μήπως θα πρέπει να κάνω κάτι άλλο, κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με την τηλεόραση. Ευτυχώς είχαμε το ραδιόφωνο. Δηλαδή, ήταν μια περίοδος που και οι δύο ήμασταν περίεργα επαγγελματικά όσον αφορά την τηλεόραση. Ναι. Και μας στήριξε το ραδιόφωνο. Και φυσικά πάντα έχω την κιθαρίτσα μου που αν νιώσω τα δύσκολα και τα ζώρικα θα την πάρω και θα αρχίσω να οργώνω την Ελλάδα. Αυτό θέλω να πω ότι.